Καλημέρα. Σήμερα είναι 14 Ιουνίου, Τρίτη, και σήμερα φεύγουμε για Παρίσι για το καινούργιο άρωμα που λανσάρει ο οίκος Yves Saint Laurent και θα σας πάρω μαζί μου στο event στο Παρίσι. Μόλις ήρθαμε στο ξενοδοχείο στο Παρίσι, μου είπαν ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι από τα πιο διάσημα στο Παρίσι. Έχει μόλις 17 δωμάτια και αυτά 17 δωμάτια είναι ένα και ένα, δηλαδή το κάθε ένα είναι ξεχωριστό και αυτό είναι το δικό μου, είναι το νούμερο 303 και το ιδιαίτερο που έχει το δικό μου δωμάτιο είναι πως όλο το ταβάνι του είναι καθρέφτης. Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, εδώ πέρα που θα γίνει το event. Είναι σε μια πολύ όμορφη πλατεία, η οποία δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως έχει ωραία καφέ και εστιατόρια. Και πάμε να δούμε ποιο είναι, τι θα μας πούνε στο πρώτο event. Βρισκόμαστε στη γέφυρα που έρχονται τα ζευγάρια και βάζουν κλειδαριές και σφραγίζουν έτσι τον έρωτά τους. Από ό,τι έμαθα, καταρχάς είναι πάρα πολλές κλειδαριές και είναι γύρω-γύρω σε αυτή εδώ πέρα τη γέφυρα. Από ό,τι έμαθα, αυτές εδώ πέρα οι κλειδαριές ζύγιζαν τόνους και επειδή θα έπεφτε η γέφυρα, αναγκάστηκαν να βγάλουν μερικές, να κόψουν μερικές.
Μόλις αγόρασα, μπήκα και αγόρασα αυτό το ροζ unicorn μονόκερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα εδώ πέρα στη βιτρίνα δεν φαίνεται πόσο μεγάλος είναι. Βγαίνει σε πάρα πολλά χρώματα. Σε γαλάζιο, σε χρυσό, σε λευκό, σε καφέ και πήρα το βιολέτ. Ανακάλυψα πως στο δωμάτιό μου έχουν αφήσει ένα σημείωμα με το όνομά μου και μου έχουν αφήσει κάποια χαρτάκια post-it από το ξενοδοχείο και το τέλειο είναι μου ότι μου έχουν αφήσει δώρο ένα άρωμα Hermès. Έτσι δεν λέγεται, Hermès. Ελπίζω να το λέω λάθος γιατί είναι... Νομίζω είναι παράδοση να λέω λάθος τα ονόματα. Και έχουν αφήσει το ένα άρωμα που λέγεται κάτι με orange, επειδή έχει το δωμάτιο αυτό το orange theme. Έχει όχι, έχει κίτρινο μπάνιο, αλλά εδώ πέρα έχει πορτοκαλί mauve theme το υπόλοιπο. Πόσο τέλειο είναι που κάθομαι και βλογκάρω το ταβάνι, γιατί το ταβάνι όλο είναι καθρέφτης. Οπότε, ναι, θα βλογκάρω έτσι κοιτώντας τον καθρέφτη. Έχουμε επιστρέψει στο δωμάτιο, έχουμε 2 ώρες να ετοιμαστούμε για να πάμε στο βραδινό event. Σήμερα στην ουσία φτάσαμε, κάναμε check-in στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια κάναμε μια βόλτα στο Παρίσι, φάγαμε και πήγαμε 5 η ώρα στο πρώτο event, στο οποίο event μας σύστησαν το άρωμα, μας έδειξαν όλες τις νότες από τις οποίες είναι φτιαγμένο και μας μίλησαν για αυτά τα φυτά, λουλούδια, βότανα κτλ. Που είναι φτιαγμένο το άρωμα και στις 9.30 το βράδυ είναι το event για το καινούριο άρωμα το οποίο ονομάζεται Mon Paris. Αυτό είναι το outfit μου, φοράω Θόμης Παπαδημητρίου, Ελληνίδα σχεδιάστρια. Είναι το top δικό της, είναι αυτή η υπέροχη φούστα η οποία μαζεύει και γίνεται έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη. Και το αξεσουάρ αυτό εδώ πέρα που είναι χειροποίητο. Βρίσκομαι στο Georges Pompidou, το λέω σωστά. Πίσω μου είναι ο τείχος που φωτογραφίζονται όσοι γνωστοί έρχονται κτλ. Το άρωμα ονομάζεται Mon Paris και πάμε να το γιορτάσουμε. Καλημέρα, είμαστε δεύτερη μέρα στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή με το που άνοιξα την κάμερα ξεκίνησε να βρέχει. Πάμε μια βόλτα και μετά θα πρέπει να πετάξουμε πίσω για Αθήνα και εγώ να πάρω άλλη πτήση και να πάω Θεσσαλονίκη. Χθες έληξα το vlog στο event λίγο άδοξα, γιατί ήταν πάρα πολύ σκοτεινά εκεί μέσα, ούτε εγώ δεν έβλεπα, οπότε δεν είχε νόημα να τραβάω κάμερα. Στην ουσία είχε το χαλί, ας πούμε, που φωτογραφιζόντουσαν, μέσα είχε DJ, είχε μπάντα, είχε πάρα πολύ κόσμο, κοκτέιλ, φαγητά, μπουφέ, το άρωμα εννοείται σε κάθε γωνιά. Σκεφτείτε ότι σε κάποια φάση βγάλανε και καπνούς κάτω από το πάτωμα, ήταν πάρα πολύ σκοτεινά. Και τώρα θα κάνουμε την τελευταία μας βόλτα στο Παρίσι και μετά αεροδρόμιο και εγώ μετά Θεσσαλονίκη. Αυτό εδώ το πάρα πολύ μικρό καφέ είναι ένα από τα πιο διάσημα καφέ στο Παρίσι. Δηλαδή όλες οι bloggers και όλο το Instagram έχει φωτογραφίες από αυτό το πολύ πολύ μικρό καφέ. Ονομάζεται, εντάξει, θα το σκοτώσω. Και στην ουσία, παιδιά, έχει κάποια σκαμπουδάκια απ' έξω. Έχει το πολύ 3 τραπεζάκια μέσα. Δείτε. Ήρθαμε στο Merci, το οποίο είναι
Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει και απ' έξω ένα πάρα πολύ ωραίο πεντακοσαράκι Fiat, το οποίο έχει διάφορα πράγματα για το σπίτι και δίπλα ακριβώς εδώ πέρα είναι καφέ με βιβλιοθήκη που μπορείς να πάρεις βιβλία και να κάτσεις. Τώρα είναι πολύ creepy που κάθομαι και βλογκάρω τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο όπου όλα τα καλλιτικά έχουν τη δικιά τους μπουτίκ. Στη γωνία έχει Bobby Brown, έχει Makeup Forever, εδώ πέρα έχει Κονταλή, δίπλα έχει Diptyque, πιο μπροστά έχει Kills. Βρισκόμαστε στην πλατεία Place de Vos, η οποία είναι μια από τις πιο ιστορικές και τις πιο παλιές πλατείες στο Παρίσι και είναι κανονικό τετράγωνο και μετά από αυτήν χτίστηκαν πάρα πολλές πλατείες οι οποίες είναι έτσι απόλυτο τετράγωνο. Έχει πάρα πολλά καφέ, καθόμαστε σε ένα καφέ να πιούμε καπουτσίνο και το κλασικό αυτό με το αυγό και το French toast που είναι κλασικό στο Παρίσι, πώς λέγεται? Croque Madame. Υπέροχο, τρομερό και σκεφτείτε ότι εγώ δεν τρώω αυγά. Έχει πάρα πολλές γκαλερίες σε αυτή την πλατεία και πήρα από εκείνες τις γκαλερίες κάποια μοβ καδράκια για να ταιριάζουν με το μοβ μονόκερο στο καινούριο σπίτι. Bye bye! Είναι κάποιοι τουρίστες, όχι δεν είναι τουρίστες, είναι Παρισιάνοι που μας έβγαλαν κάτι φωτογραφίες σε εμάς τουρίστες. Θα λήξω εδώ πέρα αυτό το vlog γιατί τώρα το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο ξενοδοχείο, να πάρουμε ταξί και να πετάξουμε, να πάμε στο αεροδρόμιο και να πετάξουμε Ελλάδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog, να πήρατε μια μικρή γεύση από το Παρίσι. Είναι 2 μέρες, αλλά νομίζω ήταν full γεμάτες και είδα πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον πόσο λίγο χρόνο είμαι εδώ πέρα σε μια τεράστια χαοτική πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Yves Saint Laurent Beauté που με έφερε για να γνωρίσω το καινούργιο άρωμα το οποίο ονομάζεται Mon Paris. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία χθες στο event και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μέχρι το επόμενο να περνάτε καλά και φιλάκια!